Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε στα 16 λεπτάκια μετά από τις 5. Είστε συντονισμένοι στον Λίμπερο 107,4. Αρχίζει η εκπομπή All About Harrison Air. Σήμερα Τρίτη, 31 του Ιούλη, τελευταία μέρα. Πάει και ο Ιούλιος Βασίλη Καβαδία, που είσαι μαζί μας στη ρύθμιση του και τις μουσικές επιλογές. FM γεννώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρέωσιο της κινητής τηλεφωνίας. Ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Μετά τις 5.30 μπορεί να ανοίξουμε και τις γραμμούλες εδώ πέρα με τον ανανεωμένο Βασίλη Καβαδία. Μαλλί, βλέπω, κουρεμένο κτλ. Φρέσκος από την άδειά του, έτοιμος για το χειμώνα, αφού ξεκουράστηκε πλήρως. Εμείς έχουμε ακόμα. Α δούμε, θα πάμε μια εβδομαδούλα ακόμα. Α δούμε, κάτσε να γυρίσει άλλο πρώτα. Λοιπόν, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 6.30 σίγουρα. Είναι πιθανό να έχουμε μια σύνδεση με την Ελβετία μετά τις 6.30 για τη συνέντευξη τύπου των ανθρώπων της Βασιλείας εν ώψη του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, θα έχουμε φυσικά μετά από τις 6 και την καθιερωμένη σύνδεσή μας με την Ολλανδία και τον Χρύσανθο Τσαλτή, τον απεσταλμένο του Λίμπερο 107,4 και του All About Harris, για να μάθουμε όλα τα τελευταία νέα των κυτρινόμαυρων περίπου 2 ώρες και κάτι λιγότερο πριν το δεύτερο φιλικό τους παιχνίδι και το πρώτο επί Ολλανδικού εδάφους, γιατί με την Μπίρσο ήταν στην Αμβέρσα, κόντρα στην Τεγκράφσαπ. Το πρώτο δυνατό τεστ για τους κεντρινόμαυρους κόντρα σε μια ομάδα που πέρυσι εξασφάλισε την άνοδό της στην Eredivisie. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε απόψε το βράδυ στις 8 η ώρα τον Άρη κόντρα σε έναν δυνατό αντίπαλο, σε έναν πιο έτοιμο αντίπαλο, σε έναν αντίπαλο που τη νέα σεζόν θα αγωνιστεί στην πρώτη κατηγορία του Ολλανδικού πρωταθλήματος, σε ένα φιλικό που ο Άρης θα μετρήσει κατά κάποιο τρόπο τις δυνάμεις του και ο Πάκο Ερέρα θα περιμένει να δει πώς θα ανταπεξέλθει η ομάδα και πώς θα αντιδράσει απέναντι σε μια Ολλανδική ομάδα της πρώτης κατηγορίας, περιμένοντας να δει σε τι βαθμό αυτή τη φορά θα βγάλουν οι παίχτες τα όσα δουλεύουν στις προπονήσεις στο τελευταίο διάστημα. Έμεινε ικανοποιημένος από όσα είδε κόντρα στην Μπίρσοτ την περασμένη Παρασκευή. Ξέρει βέβαια ότι ο βαθμός δυσκολίας σήμερα, απόψε, είναι πιο μεγάλος κόντρα στην The Graphsup. Απ' την άλλη όμως χαίρεται που βλέπει μια ομάδα με πολύ καλό κλίμα, μια ομάδα που προσπαθεί να δεθεί, προσπαθεί να βρει τη χημεία της, την ομοιογένειά της και σίγουρα μπορεί να μιλάμε ναι μεν για φιλικό, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή όλοι έχουν ένα επιπλέον κίνητρο στο αποψινό φιλικό και γενικότερα σε αυτά τα πρώτα φιλικά για να αποδείξουν στον προπονητή τους και σε συνθήκες αγώνα μετά από αυτόν τον μεγάλο κύκλο προπονήσεων που είχαμε το προηγούμενο διάστημα ότι αξίζουν να έχουν μια θέση στα πλάνα του τη νέα αγωνιστική περίοδο. Στο σημερινό φιλικό ο Πάκο Ερέρα βέβαια δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη, όπως και κόντρα στην Μπίρσοτ. Ο 24χρονος και δεξιός μπακ. Σας θυμίζω ότι τις προηγούμενες μέρες ταλαιπωρήθηκε από κάποιες ενοχλήσεις στο ισχύο. Υποβλήθηκε σήμερα σε υπέρηχο, ο οποίος ήταν ναι μεν καθαρός και έδειξε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και αυτό είναι το θετικό στην περίπτωση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Απλά ο Ερέρα και σε συνεννόηση με τους συνεργάτες το αποφάσισε να τον προφυλάξει, δεν θα τον χρησιμοποιήσει σήμερα κόντρα στην The Graphsup και εκτός απρόπτου θα είναι έτοιμος για το πιο δυνατό τεστ του Άρη Ολλανδικού εδάφους κόντρα στην The Hague, στη Χάγη, την ερχόμενη Παρασκευή. Όσον αφορά τον Χαμζά Γιουνές, το όνομα το οποίο μας απασχολεί τις τελευταίες ημέρες, αυτό το οποίο προκύπτει εδώ και λίγη ώρα και θα το διαβάσετε και σε λίγο στο All About Harris είναι ότι ολοκληρώθηκαν τελικά οι διαδικασίες για να εξασφαλίσει ο παίχτης την βίζα του, τακτοποιήθηκαν όλα τα γραφειοκρατικά, όλα τα έγγραφα που απαιτούντανε, ο παίχτης, η πλευρά του παίχτη έχει στα χέρια της τη βίζα του ποδοσφαιριστή και πλέον μένει να φανεί πότε ο Γιουνές θα μπει στο αεροπλάνο για να έρθει σε πρώτη φάση στη Θεσσαλονίκη. Ο παίχτης αναμένεται τα επόμενα 24 ώρα στην Θεσσαλονίκη, εντάξει όχι σήμερα. Νομίζω ότι αν όχι αύριο μέχρι την Πέμπτη λογικά θα βρίσκεται εδώ πέρα. Το ερώτημα βέβαια το οποίο υπάρχει είναι
Αν θα ταξιδέψει στην Ολλανδία για αυτές τις τελευταίες μέρες παρουσίας του Άρη στο Μπόσενχοφτ και για να προλάβει να παίξει ίσως και σε ένα, αν όχι δύο φιλικά. Είναι μια απόφαση που ανήκει καθαρά στον Πάκο Ερέρα. Αν ο Γιουνές, ανάλογα και με το πρώτο θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, θα ταξιδέψει στην Ολλανδία. Ο Άρης, θυμίζω, επιστρέφει την Κυριακή από την προετοιμασία του στο εξωτερικό. Δηλαδή έχει ακόμα μία, δύο, τρεις, πέντε μέρες, τέσσερις καθαρές. Ναι, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, την Κυριακή, θα πάρει τον δρόμο της επιστροφής. Δεν ξέρω αν τελικά ο Γιουνές θα προλάβει να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα στην Ολλανδία. Δεν είναι και πολύ εύκολο, αλλά εξαρτάται από το πότε θα βρεθεί στην Θεσσαλονίκη για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εργομετρικές εξετάσεις, να υπογράψει, πολύ βασικό, και αν υπάρχει χρόνος θα μπει στο αεροπλάνο για να ταξιδέψει στην Ολλανδία. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν έχει και πολύ νόημα να πάει ο παίκτης αυτή τη στιγμή στην προετοιμασία της ομάδας, ειδικά στην περίπτωση που φτάσει στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη. Γιατί άμα φτάσει την Πέμπτη, μετά μιλάμε για Παρασκευή. Αν έρθει αύριο, είναι πάλι οριακά. Μπορεί να προλάβει, θα προλάβει μία προπόνηση στην ουσία. Καλή, μια μέρα γεμάτη με διπλές προπονήσεις. Γιατί την Παρασκευή και το Σάββατο είναι τα δύο φιλικά. Άρα, δικιά μου εκτίμηση νομίζω είναι ότι ο Γιουνές θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα όταν αυτή επιστρέψει από την Θεσσαλονίκη. Αλλά ας περιμένουμε πρώτα να δούμε πότε θα έρθει ο Τινίσιος επιθετικός και ανάλογα με την άφηξή του θα αποφασιστεί και το αν θα ταξιδέψει στην Ολλανδία. Σίγουρα Πάκο Ερέρα θα ήθελε το Γιουνές σε αυτά τα φιλικά που δίνει η ομάδα στην Ολλανδία. Είναι και τα πιο δυνατά τεστ που θα δώσει ο Άρης στο διάστημα της προετοιμασίας του. Ακόμα πάντως και αν δεν τον έχει, νομίζω ότι είναι μικρό το κακό μέχρι ένα σημείο. Γιατί η ομάδα έχει άλλα τρία σίγουρα φιλικά, τέσσερα βασικά αν βάλουμε και με την ΑΕΚ, με Λάρισα, Ξάνθη, ΠΑΣ Γιάννενα και ΑΕΚ, το οποίο βέβαια δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του. Θα υπάρχει ο χρόνος νομίζω για τον Γιουνές να μπει με την υπόλοιπη ομάδα, να τους φτάσει, να φτάσει στα δικά της επίπεδα, στα επίπεδα των υπόλοιπων παικτών βασικά, και να αρχίσει να μπαίνει και στα φιλικά για να ενσωματώνεται και στη φιλοσοφία και σε αυτό το σύνολο το οποίο δημιουργεί εδώ και περίπου ένα μήνα ο Πάκο Ερέρα. Συν φυσικά ότι κάτι ανάλογο θα ισχύσει και για αυτούς που θα έρθουν μετά από την επιστροφή της ομάδας από την Ολλανδία, γιατί όπως λέμε και τις τελευταίες μέρες δεν έχει τελειώσει ακόμα η ενίσχυση του Άρη, που θα πάει σίγουρα για ένα ακόμα κεντρικό αμυντικό, για έναν πλάγιο επιθετικό και ανάλογα με τις ενδεχόμενες αποχωρήσεις που θα υπάρξουν μετά την επιστροφή της ομάδας από την Ολλανδία, ίσως έχουμε και κάποιες ακόμα συμπληρωματικές κινήσεις. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα με τη βοήθεια του Βασίλη Καβαδία. Μόλις επιστρέψουμε θα πούμε ακόμα 2-3 πραγματάκια για το ποδόσφαιρο. Θα ανοίξουμε και γραμμούλες μέχρι τις 6 και μετά από τις 6 θα πάμε στην Ολλανδία και στο Χρήστανθο Τσαλτίδη. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε 41 λεπτά και μετά από τις 5 Λίμπερο 107,4 All About Aris On Air. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο με Βασίλη Καβαδία στη ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7, εδώ συχνότητα του Λίμπερο. Ανοιχτές και οι τηλεφωνικές γραμμές για ένα 20 λεπτάκι πριν πάμε στην Ολλανδία και στο Χρήστανθο Τσαλτί. 2-31-0-287-3-8. Εσείς οι φίλοι του Άρη που ετοιμάζεστε να αναζητήσετε τα link σας για το απόψινό φιλικό, και εμείς εννοείται ότι άμα βρούμε κάποιο το οποίο παίζει και όλας και ανταποκρίνεται, θα σας το κάνουμε μια προώθηση. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τι θα δείξει ο Άρης σε αυτό το δεύτερο φιλικό του στο εξωτερικό και κόντρα σε έναν δυνατό, πιο δυνατό αντίπαλο, την Μπίρσοτ, όπως είναι η Γκράφσαπ, και πιο έτοιμη ομάδα που θα αγωνιστεί στην πρώτη κατηγορία του Ολλανδικού Πρωταθλήματος φέτος, και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς ο Άρης που ακόμα δουλεύεται, φτιάχνεται, ψάχνει τη χημεία του, ψάχνει την ομογένειά του, θα ανταποκριθεί κόντρα στους Ολλανδούς στο παιχνίδι το οποίο θυμίζω ξεκινάει στις 8 η ώρα Ελλάδος και θα ακούσετε ζωντανά φυσικά από το Λίμπερο 107,4 και το Χρήστανθο Τσαλτίδη. Και να επιθυμίζω ότι το τηλεφωνικό κέντρο είναι ανοιχτό, 2-31-0-287-3-8. Να αναφέρω ότι σήμερα είχαμε και την πρώτη συνέντευξη
του Ραμόν Χάρις μετά την συμφωνία του με τον Άρη και την ανακοίνωση της απόκτησής του από τους Κιτρινόμαυρους. Ο Αμερικανός φόργορντ, ο οποίος τοποθετήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ, εκφράζοντας τη χαρά του που βρίσκεται σε μια ομάδα από Σουάρης και δηλώνει ότι στοχεύει να αποτελέσει ένα κομμάτι της ιστορίας του συλλόγου. Αρχικά είπε ότι είναι μεγάλη ικανοποίησή μου και ενθουσιασμός μου που είμαι μέλος της οικογένειας του Άρη. Αισθάνομαι μεγάλη χαρά και ανυπομονώ να φορέσω τη φανέλα της νέας μου ομάδας. Είναι μια μεγάλη πρόκληση για μένα και περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία να γνωρίσω τους νέους μου συμπαίχτες, τους προπονητές και ολόκληρο τον οργανισμό που λέγεται Άρης όταν θα έρθω στη Θεσσαλονίκη για να ξεκινήσουμε προετοιμασία εν ώψη της νέας χρονιάς που γνωρίζω ότι θα είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Ως παίκτης του Κολοσσού ήρθε την περσινή σεζόν στο Nick Gallis Hall και υπογράμμισε. Θυμάμαι ότι οι οπαδοί του Άρη ήταν ιδιαίτερα θορυβώδεις και στήριζαν πολύ την ομάδα, κάτι το οποίο θέλω να κάνω και εγώ με οποιοδήποτε τρόπο μπορώ. Είναι πολύ ωραίο το συνέστημα και σου δίνει μεγαλύτερο κίνητρο έχοντας αυτόν τον κόσμο στον πλευρό σου. Γνωρίζω πως το να παίζει για τον Άρη είναι μεγάλη υπόθεση, διότι πρόκειται για μια ομάδα με τεράστια ιστορία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Θέλω πολύ να γίνω μέρος αυτής της ιστορίας. Η συμμετοχή στο Basketball Champions League ήταν ένας βασικός λόγος για τον οποίο υπέγραψα στον Άρη. Θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω το παιχνίδι μου σε άλλο επίπεδο και να βελτιωθώ και εγώ μαζί με την ομάδα. Έχω την ικανότητα να παίρνω τα μεγάλα σουτ. Επίσης πιστεύω ότι είμαι ένας παίκτης που μπορώ να κάνω αρκετές δουλειές και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Πολύ αισιόδοξο. και πολύ χαμηλών τόνων. Καταλήγοντας, έδωσε τη δική του υπόσχεση και στους οπαδούς του Άρη. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ στους φίλους του Άρη είναι ότι θα παλεύω και θα δίνω τον καλύτερο εαυτό μου σε κάθε αγώνα για να κερδίζει η ομάδα. Είναι οι δηλώσεις που έκανε ο Ραμόν Χάρις στην επίσημη ιστοσελίδα σήμερα της ΚΑΕ Άρης. Περιμένουμε και εκεί να ξεκινήσει η προετοιμασία, να πιάσουν δουλειά οι ποδοσφαιριστές και να γίνει η προσπάθεια που επιχειρεί και ο Πάκο Ερέρα αυτή τη στιγμή στον Άρη. Δηλαδή τις επιλογές που έκανε και ήταν όλες πρώτες του επιλογές να τις μπολιάσει και να δημιουργήσει ένα σύνολο με ομοιογένεια και χημεία. Και ναι, μεν υπάρχει χρόνος, αλλά ο Άρης ξεκινάει και τις επίσημες υποχρεώσεις του τον ερχόμενο Σεπτέμβριο για τον Basketball Champions League κόντρα στην Δυναμό Τυφλίδας. Άρα φαντάζομαι ότι τώρα και με τον Αύγουστο αύριο να μπαίνει στις ζωές μας θα μετράμε αντίστροφα για να ξεκινήσει και η προετοιμασία του μπασκετικού Άρη. Σαν σήμερα πριν 11 χρόνια, μιας και ανοίξαμε για λίγο την παρένθεση του μπασκετικού Άρη, έφυγε και ο θρυλικός Μπαρού, ο Μάκης Νάτσης, ο επί σειρά ετών φροντιστής του Άρη, στη χρυσή εποχή του μπασκετικού τμήματος, στα χρόνια της αυτοκρατορίας των Κιτρινόμαυρων, μια μεγάλη μορφή της ομάδας που πριν 11 χρόνια, σαν σήμερα, έφυγε από την ζωή και έβγαλε και μια σχετική ανακοίνωση ΚΑΕ Άρης. Τονίζω ότι ο Μάκης Νάτσης θα είναι ζωντανός στις καρδιές όλων μας και ένα βίντεο, το οποίο όλοι σε κάποια φάση της ζωής μας είδαμε, με πρωταγωνιστή τον Μάκη Νάτσι. Επιστρέφοντας στο ποδόσφαιρο, είπαμε και νωρίτερα για όσους δεν ακούσαν ότι ο Χαμζά Γιουνές εξασφάλισε την πολυπόθητη αυτή βίζα για την οποία κίνησε τις δικασίες τις προηγούμενες ημέρες. Έχει πάρει στα χέρια του όλα τα απαραίτητα έγγραφα και χαρτιά και μένει πλέον να οριστικοποιηθεί και η άφηξή του στην Θεσσαλονίκη. Μέχρι την Πέμπτη νομίζω θα είναι εδώ πέρα ο Τινίσιος επιθετικός, ο οποίος βρίσκεται στη χώρα του. Τις προηγούμενες μέρες ήταν στο Βουκουρέστι. Για τις ανάγκες και τις βίζας όμως βρέθηκε στην Τινησία τις τελευταίες ημέρες. Τακτοποίησε αυτή την εκκρεμότητα, στην πούμε έτσι. Προχώρησε όλες τις διαδικασίες και πλέον οι άνθρωποι του Άρη τον περιμένουν εδώ πέρα στην Ελλάδα για να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει. Είπαμε, το αν θα πάει στην Ολλανδία είναι μια άλλη κουβέντα, ανάλογα και με το πότε θα έρθει. Δεν νομίζω ότι έχει πολλές πιθανότητες αυτή τη στιγμή το σενάριο να πάει ο παίκτης και να σωματωθεί στην ομάδα, έστω και για αυτές τις μέρες. Ειδικά Παρασκευή, Σάββατο, που ο Άρης έχει και δύο φιλικά κολλητά, δεν θα υπάρξει προπόνηση. Άρα μιλάμε για αύριο και για μεθαύριο οι προπονήσεις. Άρα νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό, τουλάχιστον δική μου εκτίμηση είναι αυτή, ο ποδοσφαιριστής να ενσωματωθεί στην ομάδα από την επόμενη εβδομάδα. Αυτός που είναι πολύ πιθανό να ταξιδέψει πάντως στην Ολλανδία και εκτός από πρώτη θα το κάνει μέσα στις επόμενες μέρες είναι ο Θόδωρος Καρυπίδης, ο πρόεδρος ΠΑΕ Άρης, ο οποίος την Πέμπτη πιθανότατα θα βρεθεί στο Μπόσενχοφτ
και στην προετοιμασία της ομάδας για να μιλήσει με τον Πάκο Ερέρα, να μιλήσει και με τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο που παρακολουθεί τις πρώτες μέρες στην προετοιμασία του Άρη επί Ολλανδικού εδάφους και φυσικά να δει από κοντά και τα δύο τελευταία φιλικά της ομάδας πριν επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη, αυτό με την The Hague στη Χάγη την ερχόμενη Παρασκευή και με την Willem στο Tilburg το μεσημέρι του Σαββάτου. Θα έχει πάντως σήμερα ενδιαφέρον να δούμε στο φιλικό με την The Graphsup αν ο Ερέρα θα πάει σε μια εντεκάδα παρόμοια με αυτή που ξεκίνησε κόντρα στην Πίρσο την περασμένη Παρασκευή ή αν θα δούμε περισσότερους βασικούς, να τους πω, ποδοσφαιριστές. Δηλαδή τον Κουέστα που ήρθε για βασικός και προορίζεται για βασικός στο τέρμα, τον Βελέθ ίσως να ξεκινάει ή ακόμα και τον Μιτζέν Μπάσα. Αν θα δούμε αυτούς τους παίχτες στο αρχικό σχήμα ή και τον Άλεξ Μενέντες επίσης, που και αυτός μπήκε ως αλλαγή την περασμένη Παρασκευή. Ειδικά νομίζω ο Μπάσα είναι και ο παίχτης που ο Ερέρα θα θέλει να μπει άμεσα στο κλίμα της ομάδας και να τον βάλει στον τρόπο σκέψη που θέλει και στην αγωνιστική φιλοσοφία που θα εφαρμόσει τον Άρη της νέας σεζόν, γιατί σε αυτό το 4-3-3 που θα δούμε κατά πάσα πιθανότητα τον Ερέρα τη νέα σεζόν, ο ρόλος του Μπάσα μέσα στο γήπεδο, αν όχι ο πιο σημαντικός, είναι ένα από τους πιο σημαντικούς της ενδεκάδας, ειδικά στο 4-3-3. Το εξάρι μαζί με τους πλάγιους μπακ παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Τα μπακ που έχει αυτή τη στιγμή ο Άρης και προορίζονται για βασική, δηλαδή ο Τζανακάκης και ο Μενέντες έχουν τα χαρακτηριστικά που πρέπει, δηλαδή πολύ επιθετική, με καλά ανεβάσματα, ταχύτητα και έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας και στην ανάπτυξη. Ο Μπάσα είναι ο παίχτης που θα παίρνει την μπάλα από τα στόπερ και θα βγάζει την πρώτη πάσα μπροστά και θα προσπαθεί να προωθεί το παιχνίδι της ομάδας μοιράζοντας είτε στους εντερικούς μέσους είτε στα άκρα, και θα είναι φυσικά και ο παίχτης ο οποίος θα κάνει την βρώμικη δουλειά όταν η ομάδα αμήνεται στο χώρο της μεσαίας γραμμής, με δεδομένο ότι ο Κολάσο και ο Ματίγια αλλά και οι υπόλοιποι που είναι εκεί, οι παίχτες που προορίζονται αυτές τις θέσεις, δηλαδή για παράδειγμα ο Παυλίδης, είναι πιο επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό λέμε ότι στο 4-3-3 το εξάρι, ο κόφτης που συνηθίζουμε να λέμε εμείς πολλές φορές, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του. Έτσι είναι ένας ποδοσφαιριστής του κυπέρου που πρέπει και να είναι πολύ, κυρίως να είναι πολύ καλός ανασταλτικά και από την άλλη να έχει την ικανότητα να συμμετέχει στην προώθηση του παιχνιδιού και στην ανάπτυξη της ομάδας. Είναι μια πολύ νευραλγική θέση, θα τη χαρακτηρίζαμε αυτή, του εξαριού στο σύστημα που θέλει να παίξει ο Ερέρα, ειδικά στο 4-3-3, το οποίο είναι ένα πολύ επιθετικό σύστημα, ευέλικτο σύστημα, το οποίο όμως θέλει και πολλή δουλειά στον αμυντικό τομέα. Και έχουμε δει τον Ερέρα τόσο στο διάστημα που η ομάδα βρέθηκε στα τρέπια την πηγάδια, αλλά και στην Ολλανδία να δίνει έμφαση στο τακτικό κομμάτι όσον αφορά την αμυντική συμπεριφορά της ομάδας, της τετράδας και του εξαριού. Και μέσα από τη διαδικασία των φιλικών προσπαθεί να δει κάποια δείγματα της δουλειάς που έχει κάνει με τη ομάδα, αλλά και να αφομοιώσει καλύτερα τα θέλω του όσον αφορά την αμυντική λειτουργία και την επιθετική, φυσικά, που το μεγάλο στοίχημα για τον Άρη εκεί πέρα είναι. Και γι' αυτό λέμε, έχουμε πει, θα πούμε και θα ξαναπούμε ότι η ομάδα χρειάζεται χρόνο στο συγκεκριμένο κομμάτι προκειμένου να αφομοιώσει την φιλοσοφία και τα θέλω του Ερέρα και το πώς θέλει ο Ισπανός τεχνικός να λειτουργεί ο Άρης. Δύσκολο απαιτητικό, αλλά άμα του βγει νομίζω ότι η ομάδα θα παρουσιάσει μια πολύ ωραία εικόνα μέσα στο γήπεδο. Γι' αυτό και είναι αυτό που λέγαμε και με τον Χρήσανθο χθες, ότι μια ενδεχόμενη αναβολή της έντρας του πρωταθλήματος θα ευνοήσει τον Άρη στη φάση στην οποία βρίσκεται, γιατί έχει πάρα πολλά νέα πρόσωπα, θέλει χρόνο για να δέσουν αυτά τα πρόσωπα και το ενδεχόμενο μετάθεσης της έντρας του πρωταθλήματος για το Σεπτέμβριο νομίζω μόνο θετικά ηχεί στα αυτιά των ανθρώπων του Άρη
και κυρίως σε εκείνα του Πάκο Ερέρα. Πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα, έχοντας ολοκληρώσει την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μόλις γυρίσουμε, θα συνδεθούμε με Ολλανδία και με Χρήστατο Τσάλτη, ο οποίος βρίσκεται στο Άρνεμ. Σε δύο ώρες έχουμε σέντρα στο μάτς με την Γκράφσαπ και θα μάθουμε όλα τα τελευταία νέα της ομάδας. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στα 10 λεπτά και μετά από τις 6 Λίμπερο 107,4 All About Harrison Air. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο με Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. FM και ενώ γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526 με χρέος 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρέωσεων της κινητής τηλεφωνίας και στα social media φυσικά. Νίκος Παπαδόπουλος με λατινικούς χαρακτήρες. Σε λίγο θα πάμε στην Ολλανδία και στον Χρήστατο Τσαλτίδη για να μάθουμε όλα τα τελευταία νέα της ομάδας και να μιλήσουμε και με τον απεσταλμένο του Λαμπαουτάρης και του Λίμπερο φυσικά. Για το απόψινό φιλικό με την Γκράφσαπ στις 8 και τι μπορούμε να περιμένουμε από τον Άρη λίγες μέρες μετά από τα αποκαλυπτήρια, να το πούμε έτσι, λίγο μακριά βέβαια τα αποκαλυπτήρια, κόντρα στην Πύρισσοτ, στο φιλικό που έγινε στην Ανβέρσα. Θυμίζω ο Άρης δεν θα έχει ούτε σήμερα, ο Πάκο Ερέρα για να είμαστε πιο ακριβείς, δεν θα έχει ούτε σήμερα στη διάθεσή του τον Δημήτρη Κωνσταντίνη, ο οποίος υποβλήθηκε σε ένα υπέρηχο, ήταν καθαρός, δεν έχει κάποιο πρόβλημα, αλλά θα προφυλαχθεί και στο σημερινό φιλικό ο Θεσσαλονικιός Μπακ και λογικά θα είναι στη διάθεση του Ερέρα για το φιλικό της Παρασκευής με την Τεχάκ. Τον κύριο Τσαλτίδη θα καλέσεις, Βασίλη Καβαδία, γιατί έχουμε ένα προγραμματισμένο ραντεβού στις 6 και 4 από ό,τι μας ενημέρωσε. Τώρα να τον πάρουμε και ένα λεπτό νωρίτερα, δεν νομίζω να παρεξηγηθεί για να πάθει τίποτα. Όχι, ρε φίλε, εντάξει. Επαγγελματίας είναι. Είναι ένα στοιχείο που τον διακρίνει άλλωστε. Και θα βγει νομίζω να τα πει όλα. Θα δει και από κοντά την ομάδα. Θα κάνει και το περίφημο live στο Facebook του All About Harris. Να ξέρετε, όσοι δεν βρείτε εικόνα από κάποιο streaming, θα υπάρχει και απόψε εικόνα από το Facebook το All About Harris live, όπως κάναμε και στο φιλικό της περασμένης Παρασκευής με την Beershot. Δεν είναι φυσικά και η καλύτερη δυνατή, αλλά από το τίποτα είναι κάτι για να έχετε κι εσείς στο βαθμό που μπορείτε μία εικόνα από το παιχνίδι που θα δώσουν απόψε οι κιτρινόμαυροι με την The Graphs. Ο φίλος ο Κώστας λέει για το κέντρο της άμυνας πολύ κοντό σχήμα με Σόουζα και Βελέθ. Μάλλον λέει ο Πέση που θα αποκτηθεί σαν στόπερ θα πρέπει να είναι λίγο πιο ψηλός. Ναι, δεν διαφωνώ πολύ. Βέβαια, ο Σόουζα και ο Βελέθ μπορεί να μην είναι τόσο ψηλοί, αλλά έχουν την ταχύτητα που θέλει ο Ερέρα στα στόπερ του. Ο Σόουζα υστερεί κάπως στην πρώτη πάσα από την άμυνα. Τον Βελέθ τώρα θα τον δούμε και θα αρχίσουμε να σχεδιαγραφούμε λεπτομερώς το προφίλ του, αλλά νομίζω ότι ο Άρης το στόπερ που πρέπει να ψάξει πρέπει να είναι πάνω κάτω σαν τον Δελιζήσι. Στο ίδιο ύψος δηλαδή, για να έχεις ακόμα μια τέτοια επιλογή ψηλού κεντρικού αμυντικού που μπορεί να υστερεί μεν με την μπάλα χαμηλά, αλλά είναι καλός στο ψηλό παιχνίδι, γιατί και ο Άρης γενικότερα μέχρι στιγμής, το έχετε προσέξει φαντάζομαι οι περισσότεροι αν όχι όλοι, ότι οι επιλογές παιχτών στις οποίες έχει πάει είναι παίχτες το πολύ 1.80, με ξέρεις το γυναίς που είναι 1.86, με χαμηλό κέντρο βάρους, κοντρολαρισμένοι, παίχτες που ταιριάζουν δηλαδή και στο στυλ ποδοσφαίρου που θέλει να παίξει ο Ερέρα, με την μπάλα κάτω, γρήγορη και με καλή τεχνική κατάρτιση, αλλά στο κέντρο της άμυνας, στην κίνηση που θα γίνει, από τη στιγμή που και ο Καψάλης δεν υπολογίζεται και θα παραχωρηθεί δανεικός, με πιθανό προορισμό τον Ιγυνιακό, αλλά ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει οριστικά, πρέπει ο Άρης, νομίζω, θα ήταν καλό να στραφεί στην περίπτωση ενός ποδοσφαιριστή που θα έχει πάνω κάτω τα χαρακτηριστικά του Γιώργου του Δελιζής, για να έχει και μια ακόμα επιλογή στον αέρα, γιατί δεν είναι μόνο το επιθετικό κομμάτι, είναι και το αμυντικό κομμάτι και οι στατικές φάσεις στις οποίες η ομάδα θα πρέπει να προσέχει ιδιαίτερα. Και βέβαια δεν είναι μόνο θέμα ύψους, για να είμαστε σωστοί, είναι και θέμα σωστών τοποθετήσεων. Γιατί το έχουμε δει πολλές φορές στο ποδόσφαιρο ότι ένας παίχτης που μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα ψηλός, αν έχει σωστή τοποθέτηση και καλό άλμα, μπορεί να σου βγει και καλό στον αέρα. Και ο Άρης σίγουρα θα πρέπει να προσέξει αυτό το κομμάτι. Ίσως
εκείνα είναι, αν θέλετε, και η μοναδική μου ένσταση στην απόκτηση του Μπάσα, ο οποίος ως κεντρικός χαφ ίσως θα μπορούσε να είναι και λίγο πιο ψηλός. Για να παίρνει την κεφαλιά από την πρώτη πάσα του τερματοφύλακα ή από κάποιο γέμισμα και να τη πάει στους συμπαίκτους και να δίνει στον Άρη ακόμη μια κατοχή. Αλλά γενικότερα αυτό δεν, μπορεί, δεν είναι δυνατό για να μειώσει τα υπόλοιπα πολύ καλά χαρακτηριστικά, νομίζω, που διαθέτει ο 31χρονος Αλβανός μέσος, ο οποίος είναι πολύ καλός ανασταλτικά με την μπάλα κάτω. Και όσοι το ξέρουν και από αυτό που βλέπουμε και από αυτές τις πρώτες προπονήσεις στην Ολλανδία, μπορεί να προωθήσει κατά συνθήκες και το παιχνίδι της ομάδας. Στο About Arts μπορείτε να δείτε και κάποιες φωτογραφίες από την μπουτίκ της Φίτεσε στο Άρνεμ, ομάδα που φοράει και τέτοια χρώματα με τον Άρη, τα κεντρινόμαυρα. Όμορφες εικόνες, πολύ ωραία μπουτίκ, και είναι επίσης και αυτό ένα κομμάτι αυτό της μπουτίκ που ο Άρης πρέπει, και νομίζω το κάνει, θα οργανωθεί και θα δημιουργήσει μια μπουτίκ που να ανταποκρίνεται και στις απαιτήσεις του κόσμου και στα θέλω του κόσμου, και με τις επίσημες στολές και με διάφορα άλλα προϊόντα, σε συνεργασία φυσικά με την ΝΑΕΚ, η οποία θα ντύνει την ομάδα και την νέα σεζόν. Είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της μπουτίκ όσον αφορά το εμπορικό, και από τη στιγμή που ο Άρης κάνει όντως στροφή πολύ μεγάλη σε άλλα θέματα, όπως το ρίσιο για παράδειγμα του Βικελίδης, και στο ρίσιο το αποτέλεσμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό με τις εργασίες να έχουν στην τελική του ευθεία, νομίζω ότι καλό θα ήταν να δούμε κάτι ανάλογο και με την μπουτίκ της ομάδας, να μπαίνει μέσα ο Αργιανός, να τη χαίρεται και να μην ξέρει τι να πρωτοπάρει. Και σίγουρα φυσικά μπορεί να ωφεληθεί και ομάδα οικονομικά από την μπουτίκ. Ειδικά τη φετινή σεζόν που ο κόσμος θα είναι και πιο ζεστός, νομίζω, όσο θα κυλάει η χρονιά και θα ξεκινήσει και το πρωτάθλημα, και αν συνδυαστούν όλα αυτά και μια πολύ καλή πορεία της ομάδας. Είχαμε και την ανακοίνωση του Super 3, ο οποίος έδειξε και αυτός για μια ακόμη φορά το κοινωνικό του πρόσωπο με τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική την περασμένη εβδομάδα, στέλνοντας ήδη τα πρώτα αγαθά στους πυροπαθείς της Αττικής, και φυσικά η κινητοποίηση αυτή θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Στις δύσκολες ώρες που περνάνε οι συμπολίτες μας που επλήγησαν τις φωνικές πυρκαγιές, το ελάχιστο μπορούμε να κάνουμε ως σύνδεσμος είναι να βοηθήσουμε ενεργά με όποιο τρόπο μπορούμε, στην προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι αυτοί για να σταθούν και πάλι στα πόδια τους. Ήδη τα πρώτα αγαθά, φάρμακα και τρόφιμα, νομίζω το πρώτο και το πιο σημαντικό, παραδόθηκαν από αδέλφια μας, μετέβησαν στον αρμόδιο Δήμο, ενώ σήμερα αποστέλλεται και ένα ακόμα κομμάτι των συγκεντρωθέντων ειδών. Η προσπάθεια του συνδέσμου θα συνεχιστεί και ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους, συνδεσμίτες και εμείς, που συνεχίζουν να ενισχύουν με προσωπικές στερήσεις την προσπάθεια αυτή. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας, αναφέρει και κλείνει η ανακοίνωση Super 3 των οργανωμένων φίλων του Άρη, οι οποίοι έδειξαν για μία ακόμα φορά το κοινωνικό τους πρόσωπο, και μακάρι να υπάρξει και άλλη στήριξη μεγαλύτερη από τον κόσμο. Και δεν είναι μόνο ο φίλος του Άρη, μπορεί και απλώς κόσμος να πάει δηλαδή στον Super 3 και να αφήσει φάρμακα, τρόφιμα, ρούχα, ό,τι έχουν ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή, για να αποσταλούν και αυτά στην Αθήνα. Θα κλείσουμε την εκπομπή καθώς έχουμε φτάσει 7, ακούσουμε λίγες διαφημίσεις και ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Μαντζιού, και μην ξεχνάτε 8 η ώρα The Graphs Up, Άρη ζωντανά το Λίμπερο 107,4 σε περιγραφή του Χρήστου Τσαλτίδη. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά.